Το LPG ή αλλιώς υγραέριο έγινε μόδα στη χώρα μας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Κύριος λόγος είναι η πολύ χαμηλή τιμή του LPG που είναι συνήθως στο μισό της βενζίνης. Αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με τη χρήση LPG να κάνει οικονομία κατά 40% έναντι της βενζίνης. Στο παιχνίδι μπήκαν και πολλές εταιρείες πουλώντας καινούργια αυτοκίνητα με συστήματα υγραερίου. Μιας και πέραν της χαμηλότερης κατανάλωσης σε χρήματα, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι και αυτές χαμηλότερες. Το συνολικό αποτύπωμα διοξιδίου ενός αυτοκίνητου LPG μπορεί να είναι και μικρότερο ενός ηλεκτρικού υποσυνθήκης, με τα CNG να κερδίζουν την εν λόγω κατάταξη. Στο χιλιάρι Dacia των 100 ύπων έχουν γίνει αλλαγές στην κεφαλή αλλά και την τροφοδοσία του κινητήρα για να καταναλώνει και υγραέριο. Τα 17 κιλά ροπής αλλά και η πολύ γραμμική και ήρεμη λειτουργία εξασφαλίζουν επαρκείς επιδόσεις, άνεση αλλά και κατανάλωση με κόστος ανά 100 χιλιόμετρα κάτω από 6 ευρώ. Μειωμένες είναι και κατά 10% οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το εσωτερικό είναι και αυτό ίδιο. Τα υλικά είναι σκληρά, αλλά έχουν καλή συναρμογή. Η χώρα είναι πολύ άνετη και το port bagage έχει παραμείνει στα 445 λίτρα, μιας και η δεξαμενή υγραερίου έχει πάρει τη θέση της ρεζέρβας. Στην άνεση και στην κύληση δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Η ανάρτηση με τις μεγάλες διαδρομές προσφέρει άνεση και η αρκετά ομαλή λειτουργία του τρικύλινδρου κινητήρα σε εκπλήσει. Οδηγικά το αυτοκίνητο δεν είναι κάτι σπουδαίο. Η απουσία αίσθησης δεν βοηθά ιδιαίτερα στη γρήγορη οδήγηση. Από την άλλη, εντός πόλης υψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα και ευκολία στις μετακινήσεις. Ο κινητήρας δείχνει να ταιριάζει με το πλαίσιο καλύτερα από όλα τα άλλα μηχανικά σύνολα που εξοπλίζεται το αυτοκίνητο, με το πεντάρικι βότιο να έχει καλή κλιμάκωση. Η τετρακίνηση βέβαια λείπει, αν και τα 20 εκατοστά απόσταση από το έδαφος επιτρέπουν την κίνηση εκτός δρόμου. Μέχρι τον πλήρη εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, πολλές εταιρείες ψάχνουν διάφορους τρόπους να μειώσουν το κόστος κίνησης των αυτοκινήτων τους. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, με σχεδόν ανύπαρκτο δίκτυο φόρτισης, θα αργήσει αρκετά το μεγάλο αυτό βήμα προς τα ηλεκτρικά. Τα υβριδικά, τα αυτοκίνητα CNG και LPG αποτελούν εναλλακτικές λύσεις που κατεβάζουν αρκετά το κόστος χρήσης, αλλά και μειώνουν τις εκπομπές ρήπων. Με τον Duster Eco G να κοστίζει στην πλούσια έκδοση Prestige 16.450 ευρώ.